Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω ξεχάσει να βάλω το μικροφωνάκι, αλλά δεν θα το βάλω γιατί επειδή έχω όλα τα πράγματα κάτω του σούπερ μάρκετ και θα είμαι πάνω κάτω, θα με ενοχλεί το καλώδιο που συνδέεται με το κινητό. Οπότε αυτό που θα κάνουμε, προσπαθώ να κοιτάω την κάμερα, αλλά τι να κάνω, δεν είμαι αόματη. Αυτό που θα κάνουμε είναι να σας δείξω εγώ τα πράγματα ένα-ένα. Και παιδιά δεν μπορώ, sorry, θα κοιτάω τον εαυτό μου, πείτε με ψωνάρα, αλλά δεν είναι, μάλλον, δεν μπορώ, αποσανατολίζομαι τελώς. Λοιπόν, θα σας δείχνω τα πράγματα ένα-ένα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μύρισε Χριστούγεννα, έρθανε και στο σπίτι μας. Ήδη ο γιος μου βλέπει ένα παιδικό το οποίο ακούγονται χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια. Έχω πάρει εδώ και τον καφέ από τα Lidl. Είναι αυτό που λέμε, είσαι από τα Lidl, αυτό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε supermarket haul από τα Lidl, extra large. Πήρα πολλά πράγματα για το σπίτι, πήρα πολλά πράγματα για το να τα στολίσουμε το σπίτι, πήρα πολλά πράγματα για να βάλουμε γενικά μέσα στο σπίτι, να ντυθούμε, να ντύσουμε το σπίτι κλπ. Πήρα να φάμε. Πήρα να το φωτίσουμε, θα σας δείξω. Και στο τέλος, επειδή τα είχα παίξει λίγο, γιατί ο μικρός, είχα το μικρό μαζί μου και ήταν λίγο ανήσυχος. Εντάξει, λογικό είναι το παιδάκι, κάθεται σε ένα καρεκλάκι τόση ώρα που είμαι εγώ με το καρότσι. Βαριέται. Λογικό είναι. Δηλαδή, θυμηθείτε και εμείς πως ήμασταν πιτσιρίκια, και ειδικά όταν είσαι και πάρα πολύ κινητικό παιδάκι όπως είναι ο Φιλιππάκος. Δεν παλεύεται η κατάσταση, οπότε στο τέλος, επειδή τα είχα παίξει και επειδή για να τα βγάλω από το καρότσι και να τα βάλω στα μάξι πρέπει να τα βάζω και στις τσάντες, και αυτό θέλει μια διαδικασία γιατί πρέπει όλα αυτά που έχουμε στο καρότσι να μπουν σε τσάντες και αυτές οι τσάντες να μπορεί κάποιος να τις κουβαλήσει, να μην τις φορτώσουμε και μετά να λέμε σήκωτες. Οπότε πρέπει να μπαλατζάρω λίγο το βάρος, γιατί έχουμε και τρία πατώματα να ανέβουμε. Έλα, θες κι άλλο? Okay, έρχομαι. Μισό λεπτάκι. Και εδώ είμαι ξανά μαζί σας. Και επειδή λοιπόν τα έπαιξα που λέτε ο λίγον τι με το που βγήκαμε από το σούπερ μάρκετ, έχει μηχάνημα που σου δίνει καφεδάκι και πήρα και εγώ ένα λάτε μακιάτο, το οποίο παιδιά μπορώ να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ καλός, γιατί γενικά με τους καφέδες από τα μηχανήματα έχω ένα θέμα εμένα, δεν μου αρέσουν και πάρα πολύ. Αυτός είναι καλός, είναι ωραίος, δηλαδή δεν το περίμενα. Τον είχε και ένα ευρώ, οπότε λέω μια χαρά, τώρα ξέρω, άμα θέλω καφεδάκι θα παίρνω από εδώ. Στην υγεία σας λοιπόν. Ναι, είναι ωραίος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε πάνω-πάνω. Έχω τους λουκουμάδες. Τα εδώ. Είναι μικρά ντόνατς είναι στην ουσία. Πήραμε 10 κομμάτια. Το τρίτο μόλις το πήρε ο γιος μου, γι' αυτό μου πεθελώ κι άλλο. Βασικά είναι το τρίτο που τρώει. Λοιπόν... Και τα έχει βαφτά τα συγκεκριμένα, αυτό το συγκεκριμένο μέγεθος που το βρίσκω στο Lidl, στην αγορά που έχει με τα ψωμάκια, με τα σφόλια, το ειδί και αυτά, τα έχει και αυτά. Τα έχει πάρα πάρα πολύ οικονομικά, αν θυμάμαι καλά είναι 28 λεπτά, βέβαια τις τιμές εσείς τις βλέπετε ήδη. Και συμφέρει, δηλαδή παίρνω καμιά δεκαριά κάθε φορά, τρώμε όλοι, τρώνε. Εντάξει, τρώω κι εγώ. Έχω κάνει ατασταλίες πάρα πολλές με τη διατροφή. Πρέπει να σας το πω και αυτό. Αλλά έχω βάλει τώρα στο πρόγραμμα και το σύζυγο, γιατί και αυτός έκανε λίγο τσικυλίτσα και άρχισε να παραπονιέται. Οπότε του λέω: ωραία, πάμε δυνατά παρέα. Ρόφημα, σαλατούλες, διατροφή. Το έχουμε ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα. Πάει πάρα πολύ καλά. Βέβαια, τις ατασταλίες μας τις κάνουμε, να μην πούμε ψέματα. Πάει λίγο πίσω, αλλά δεν θέλουμε να πέσουμε σε κατάθλιψη, γιατί είναι ο καιρός περίεργος με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε και αυτό το χάζο lockdown που μας έχει τάξει, ναι, δεν θα επεκταθώ γιατί είναι διαφορετικό το βίντεο που κάνουμε τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πήρα 1 κιλό, είναι στήθος γαλοπούλα. Αυτό τώρα γιατί το πήρα? Συνήθως το παίρνω και το φτιάχνω διάφορα στην κατσαρόλα ή στο φούρνο. Αυτή τη φορά το πήρα για να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό. Βρήκα μια πάρα πολύ ωραία συνταγή που λέει πώς να κάνεις δικό σου αλαντικό από γαλοπούλα, από κοτόπουλο. Βασικά από κοτόπουλο δείχνει και σου λέει ότι μπορείς να το κάνεις και το ίδιο με γαλοπούλα. Και επειδή εμείς λατρεύουμε την γαλοπούλα γενικότερα, προσωπικά εγώ. Και επειδή είδα ότι έτσι όπως το δείχνει η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Θα το κάνω και αν μου πετύχει, σας υπόσχομαι ότι θα σας το κάνω οπωσδήποτε βίντεο, γιατί είναι τόσο απλή η συνταγή
Και είναι κρίμα να μην μπορούμε να φτιάχνουμε τα δικά μας σαλαντικά, που είναι τόσο πολύ γρήγορο και τόσο πολύ εύκολο, όπως μαγειρεύεις ένα απλό φαγητό, φανταστείτε, είναι τόσο απλό, αν ακολουθήσεις ακριβώς τα βήματα. Και θέλω να το δοκιμάσω. Εάν μου πετύχει και μου βγει καλό, σίγουρα θα σας κάνω τη συνταγή να τη δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή τη συνταγή να τη μοιραστούμε και να τη μάθει κι άλλος κόσμος, και αντί να πηγαίνουμε και να παίρνουμε πανάκριβα αλαντικά από το σούπερ μάρκετ που δεν ξέρουμε και την ποιότητά τους, καλό είναι να αγοράζουμε το δικό μας κρέας, να βάζουμε τα δικά μας υλικά, να βάζουμε το αλάτι που θέλουμε εμείς και να το φτιάχνουμε ακριβώς όπως το θέλουμε στα γούστα μας και να ξέρουμε και τι τρώμε ακριβώς. Λοιπόν, πάει αυτό. Πήρα ένα. Παιδιά, όπως τα βγάζω, σας τα δείχνω, έτσι. Πήρα ένα για να φτιάχνω ένα κεκάκι, αυτό εδώ. Το έχω ξαναφτιάξει, το έχω φτιάξει και στη γιορτή μου. Βέβαια, εμείς θέλουμε τη διπλή δόση από αυτό. Δεν μας αυτό. Δηλαδή, αυτό έτσι και το φτιάξω, με το που βγήκε από το φούρνο εξαφανίστηκε. Οπότε κάνω τη διπλή δόση για να πω ότι θα αντέξει και μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, για να φάνε οι άντρες του σπιτιού. Ο άντρας μου του αρέσει πάρα πολύ να τρώει κέικ με γάλα, και ο γιος μου μεγάλος το ίδιο. Τα μικρά εντάξει, θα φάνε ένα κομμάτι, δύο μετά εντάξει. Λοιπόν, πήραμε και αυτό. Έχει μας ήλθει πάρα πολύ καλό. Βάζεις τα δικά σου αυγά μέσα, το δικό σου γάλα. Σου έχει απλά έτοιμο το μείγμα. Σου έχει και το. Στην ουσία το αλεύρι είναι μαζί με το. Πώς το λένε, με το baking. Σου έχει ξεχωριστά τα choco chips αυτά εδώ για να τα βάλεις μέσα. Αν θες τα βάζεις, αν δεν θες τα βάζεις. Και σου έχει ξεχωριστά το γλάσο να το φτιάξεις. Εγώ γλάσο δεν βάζω γιατί δεν μου αρέσουν τα κέικ με γλάσο. Τα κάνουν υπερβολικά γλυκά και μάλιστα δεν μας αρέσουν τόσο πολύ. Οπότε έχει το αλεύρι, τη ζάχαρη στην ουσία και το baking, έτοιμο το. Αυτό είναι στην ουσία. Και επειδή αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία. Αν μιλάω πάρα πολύ γρήγορα, να μου το γράψετε από κάτω, γιατί μου φαίνεται με ποια λογοδιάρεια. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία εδώ στη Γερμανία είναι πάρα πάρα πολύ γνωστή και γενικά έχει καλή ποιότητα στα προϊόντα της. Τουλάχιστον έτσι ξέρω ως τώρα. Αν αλλάξει κάτι ή αν ξέρετε εσείς κάτι άλλο, ενημερώστε με. Θες και άλλο λουκουμά? Θα τους φάσω όλους τους λουκουμάδες. Παπό. Να αφήσουμε κανένα και για την αδερφούλα μας, α. Άλλα. Το Παρίς. Έχει και τρούπα στη μέση, που έλεγε και ο Ζήκος. Εντάξει. Πατεώνα. Λοιπόν, πήρα δύο κιντεράκια που είναι έτσι χριστουγεννιάτικα και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Το ροζουλιέ για το κορίτσι, το μπλιέ για το αγόρ. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ τα κίντερ γενικότερα. Μ' αρέσουν και τα δωράκια που έχει μέσα, πάρα πολύ. Μ' αρέσει βασικά η φιλοσοφία αυτή του κίντερ, ότι δίνουμε στο παιδί αυτό που αγαπάει, τη σοκολάτα με περισσότερο γάλα, και του δίνουμε και το δωράκι, είναι και η έκπληξη μαζί. Και μου αρέσουν φυσικά τα αυγά, όχι όλα τα υπόλοιπα της Kinder. Όχι ότι δεν έχει ωραίες σοκολάτες, απλά εντάξει. Το κακό με την Kinder είναι ότι χρησιμοποιεί φινικέλαιο. Αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν έχω βρει κάποια άλλη εταιρεία που να είναι τόσο νόστιμη να τρώνε τα παιδιά, να έχει καλά δώρα μέσα, βασικό. Και να είναι και η σοκολάτα του πιο σωστή, να το πω έτσι. Πρέπει να σας πω ότι έχω στείλει ένα επώνυμα στην Kinder, ένα email, το οποίο της ζητάω ότι αντί για Palmel, δηλαδή αντί για φινικέλαιο που λέμε εδώ στη Γερμανία, γιατί είναι γερμανική εταιρεία, μπορεί να βάλει Sonnenblumenöl, δηλαδή ηλιέλαιο βιολογικό, γιατί το τρώνε παιδιά. Δεν μου είχε έρθει κάποια απάντηση. Βασικά μου ήρθε ένα μήνυμα ότι θα διαβάσουμε το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε. Δεν μου είχε έρθει κάτι άλλο. Ελπίζω να, ξέρω εγώ, να τους ευαισθητοποιήσω. Λοιπόν, πήρα μια κονσερβούλα με. Το αρχίζω κακαρίζω τώρα, αλλά δεν μου έρχεται το. Με καλαμπόκι, έλα. Το βάζουμε στις σαλατούλες μας. Με τον Σισιγούλια. Που λέει και μια φίλη μου, η Αλεξάνδρα, η Σάντρα Ντιγκάρτη, αν την ξέρετε. Αν δεν την ξέρετε, να μπείτε μέσα στο κανάλι της, κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο. Και ό,τι έχει να κάνει ειδικά με ψυχολογία και αυτά, επειδή ψάχνετε πάρα πολύ, όσο σας ενδιαφέρει να το δείτε. Γενικά είναι πολύ ωραία τα βίντεο της. Λοιπόν, πήραμε ένα πολύ ωραίο τσαγάκι με κρόιτα, είναι δηλαδή με
αχρώητα είναι τα όχι μυρωδικά. Βασικά είναι και μυρωδικά, είναι και... λοιπόν, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχει χαμομήλι, έχει μέντα, έχει δυόσμο, έχει κάρδαμο, έχει κανέλα, γαρίφαλο, κάτι τέτοιο, έχει... Θα δείχνω όλα εδώ. Κρόιτα νομίζω είναι τα μυρωδικά. Έχω κολλήσει τώρα, πάντως καταλάβατε, είναι διάφορα μέσα. Για το, τα τσαγάκια μας πίνουμε, εμείς πολλά τσαγάκια εδώ. Και έχω αντικαταστήσει, μπορώ να σας πω ότι εκεί που έπαινα 3 καφέδες με 4 καφέδες την ημέρα. Είναι ελαφρύ καφέδες γιατί πίνω λάτες στην ουσία, οπότε πίνω πιο πολύ γάλα. Αλλά δεν έχει σημασία, ο καφές είναι καφές. Τη ζημιά μεσαγωγικά που θα σου κάνει υπερβολή θα την κάνει. Είτε βάλεις γάλα είτε όχι, είτε τον πίνεις ελαφρύ είτε όχι. Και έχω καταφέρει να πίνω έναν, άντε βαριά δύο. Και πίνω τσάι. Οπότε είμαι καλά, είμαι καλά. Και είμαι και έχω αρκετή ενέργεια, μπορώ να πω. Ρόκα για τις σαλατούλες μας. Αυτό είναι στα 125 γραμμάρια. Μου βγάζει 2 μέρες, 3 το πολύ. Πάπρικα, πιπερίτσες σε 3 χρωματάκια για να βάζουμε χρώμα στη ζωή μας και στο πιάτο μας. Λοιπόν, πήρα τώρα μία, κάπου έχω κι άλλες. Είναι μίνι μοτσαρέλα. Έχω πάρει νομίζω 3 τέτοια και πρέπει να είναι και στην ίδια τσάντα, θα τα βρω σε λίγο. Είναι στα 125 γραμμάρια καθαρό βάρος. Είναι αυτά τα μίνι, είναι έτσι μικρούλια. Βολεύουν πάρα πολύ για τις σαλάτες. Και επίσης παίρνω και τις μεγάλες μοτσαρέλες, τώρα δεν πειρά γιατί έχω. Εκείνες βάζω στο φαγητό όταν φτιάχνω διάφορα μοτσαρέλα και αυτά. Αυτά όμως βολεύουν πάρα πολύ για τις σαλάτες και τρώνε και τα μικρά. Λοιπόν, ψωμάκι του τόστ. Το μεγάλο το μέγεθος είναι αυτό εδώ το μέγεθος. Αρκετά μεγάλο, γι' αυτό και λέγεται νομίζω American style. Γιατί είναι οι μεγάλες οι φέτες. Είναι φόλκον, δηλαδή ολικής άλεσης, πάντα αυτό παίρνουμε, αυτό μας αρέσει. Α, πήρα αυτό, κοιτάξτε, ο ποντικός, ο γιος μου αυτός. Λοιπόν, αυτό είναι και αυτό με κρόιτα pure, λέγεται, δηλαδή είναι και αυτό με μυρωδικά, δείχνει εδώ, έχει διάφορα. Αυτό μου το έδινε δώρο το Lidl και γι' αυτό το πήρα. Δεν συνήθως παίρνω αυτά τα βιβλία. Αλλά μου το δίνει δώρο. Και μου το δίνει δώρο με αυτή την κάρτα, τη Lidl Plus, κάπως έτσι που λέγεται. Και έχει μέσα και κουπόνια και παίρνει εκπτώσεις και αυτά. Εγώ πήρα σε ένα προϊόν, ένα προϊόν νομίζω αγόρασα που είχε έκπτωση. Και πήρα και κάνα δύο προϊόντα που μου το δίνει δωρεάν. Νομίζω είναι αυτό. Ένα αυτό σίγουρα και νομίζω είναι και ένα γιαουρτί, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ξαναπάρει κιόλας. Λοιπόν, άλλο ένα τσαγάκι το οποίο είναι το Fenchel. Κάποια κοπέλα από κάτω μου έγραψε τι είναι το Fenchel, είναι το... Πάλι κόλλησα, δεν το θυμάμαι στα ελληνικά, ενώ το έχω εδώ. Ας μου το ξαναγράψετε από κάτω. Πάρα πολύ ωραίο, το λάτρεψα αυτό το τσάι στην εγκυμοσύνη, στην πρώτη εγκυμοσύνη, στη δεύτερη μάλλον, της κόρης μου. Γιατί εδώ το ανακάλυψα αυτό το τσάι. Και είναι ιδανικό και για όσες θυλάζουν αυτό το συγκεκριμένο. Α, αυτά τα τσαγάκια όλα είναι στα... έχουν 20 φατσικελάκια μέσα και είναι 20 επί 2 γραμμάρια λένε. Αυτό νομίζω έχει 25 όμως. Ναι, αυτό έχει 25. Και είναι 25 επί 2 γραμμάρια και αυτό νομίζω. Ναι, επί 2 γραμμάρια. Δεν είναι ουσία. Έλα καλά. Μια μαρτύρεση. Λοιπόν, το 25 επί 2 γραμμάρια είναι 50 γραμμάρια, ενώ αυτά είναι 40 γραμμάρια λογικά. Τόσο έχουν 20 φακελάκια και 25 φακελάκια. Λοιπόν, ένα αγκουράκι. Τα αγκουράκια μας βγάζουν στην ουσία, βγαίνει ένα την ημέρα. Ή μπορεί να μην και βάλω σε κάποια μέρα, έτσι, να μην βάλουμε ας πούμε ντομάτα και αγκούρι και να κάνουμε πράσινες σαλάτες και να βάλουμε. Οπότε άντε να μας κρατήσει 2 μέρες. Παραπάνω δεν κρατάνε τα αγκουράκια. Αλλά δεν παίρνω πολλά, γιατί όσες φορές παίρνω ας πούμε 2, το δεύτερο, δηλαδή άμα κάτσει δεύτερη μέρα την τρίτη, έχει μαραθεί παιδιά, είναι για πέταμα. Οπότε λέω έτσι κι αλλιώς πλέον πηγαίνω, επειδή έτσι κι αλλιώς πηγαίνω τη μικρή στο σχολείο,
Και τα πρωινά είμαι έξω με τα αμάξι. Δεν μου είναι δύσκολο να πεταχτώ στο σούπερ μάρκετ να πάρω 5 πράγματα να συμπληρώσω. Έτσι κι αλλιώς το κάνω μέρα πανά μέρα. Οπότε λέω δεν πειράζει, θα το κάνω έτσι. Να έχω και πάντα φρέσκα. Λοιπόν, πήρα 2 εξάδες, μακιάλι. Από αυγουλάκια είναι το large, το μέγεθος. Βιολογικά είναι από οικολογικές φάρμες, αλλά δεν βρήκα μικρές οικογενειακές φάρμες που παίρνω συνήθως. Δεν είχε, είναι αυτό το μέγεθος. Έχω την αίσθηση βέβαια το large είναι πιο μεγάλο, αλλά τέλος πάντων τώρα αυτά είχε. Και πήρα αυτά γιατί είχα ξεμείνει από τα από αυγουλάκια. Νομίζω έχω, όχι δεν έχω καθόλου. Δεν έχω γιατί χτες έφτιαξα ένα κεκάκι πάλι και... Λοιπόν, ζελατίνες. Μία, δύο, τρεις και κάπου έχω και άλλη μία. Πήρα... Τώρα οι 4 ή 5 πήρα. Πλάκα πλάκα. Θυμάμαι. Έχω και άλλες βέβαια, έχω αγοράσει και άλλες, έχω και άλλες. Αλλά επειδή για να φτιάξω αυτό το αλαντικό που χρειάζομαι, χρειάζεται ζελατίνη. Και επειδή δεν θυμόμουν ακριβώς πόσο χρειάζεται, είπα πάρε, εντάξει. Και άμα βγει καλό, έτσι θέλω να ξαναφτιάξω. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν. Παλάκια πήρα. 3 γιαουρτάκια. Βέβαια το έτσι. Μαδάω. Και εκεί μου τρέχα από τα μαλλιά τώρα. Λοιπόν. Γιαουρτάκια είναι με 3,8% φετ. Λίπος δηλαδή. Λιπαρά. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά, μου θυμίζουν αρκετά το ελληνικό μας το γιαούρτι και είναι τέτοιο, είναι και πολύ νόστιμα και δεν είναι και πάρα πολύ επιβαρημένα έτσι με γάλατα, ξέρω εγώ, έτσι λένε τουλάχιστον, ελπίζω. Με φωνάζει ο γιος μου, μισό λεπτό επανέρχομαι. Λοιπόν, επανήλθα. Ήταν στο μπάνιο ο γιος μου και έπλαινε τα χέρια του και το γύρισε στο ζεστό και σαν φωνάζει τζιζ! Τζιζ! Και του το έφτιαξα. Το βοήθησα να ξεπλύνει και τα χεράκια του. Λοιπόν, και κουτσά κουτσά, χαλιάσαμε την πρώτη τσάντα. Έχω 4 τσάντες, δεν ξέρω αν σας το πω. Λοιπόν, πήρα ένα μέλι, το οποίο είναι μέλι από Βάλντ, λέει, από δασικό, από... Ναι, Βάλντ είναι το δάσος. Δασόμελο, ξέρω εγώ πώς θέλετε πείτε το. Είναι από τα πιο ωραία. Τα άλλα που είναι με λουλούδια και... Μ' αρέσει πολύ του πεύκου, αλλά πού να βρεις εδώ πεύκου. Και φωτάκια. Με αυτά εδώ. Πολύ όμορφα. Για να στολίσουμε λιγάκι το σπίτι μας. Δεν ξέρω, μου να μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Κάπου έχω πάρει και άλλα. Θα σας το δείξω στη συνέχεια. Ναι... Έτσι, να αλλάξει και λίγο η διάθεσή μας, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά. Οπότε τουλάχιστον να στολίσουμε λίγο το σπίτι μας, να νιώσουμε λίγο γιορτινά και όμορφα. Στην υγειά σας. Λοιπόν, να τα και τα άλλα. Αυτά είναι έτσι. Βλέπετε. Είναι LED. Τώρα αυτά είναι με μπαταρία. Βλέπετε, οπότε μπορείς να τα βάλεις όπου θες. Χωρίς να έχεις το άγχος ότι πού θα φτάνει το καλώδιο για να το βάλω στην πρίζα. Μη φωνάζεις. Πήρα μία πιζαμούλα για μένα. Επιτέλους πήρα κάτι και για μένα, έτσι, γιατί συνήθως πρέπει για τους άλλους. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ έτσι απαλή, πάρα πολύ απαλή, πάρα πολύ ωραία. Είναι έτσι όπως τη βλέπετε εδώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και είπα να την πάρω. Και γενικά επειδή εμένα μου αρέσει να χουχουλιάζω, είναι ότι πρέπει για μένα αυτό. Και είμαι πολύ χαρούμενη με τη πήρα φυσικά. Λοιπόν, εδώ θα το βάλω τώρα λεπτά. Λοιπόν, τυράκι καπνιστό. Είναι σχετικά μαλακό σωτηρί. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και ξεγελία με λίγο γιατί εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα καπνιστά τυριά, τα ελληνικά βέβαια. Εντάξει, εδώ δεν μπορώ να βρω, οπότε με αυτό ξελιέμαι λίγο με τη γεύση. Και επειδή μου αρέσουν και τα μαλακά τυριά, συνδυάζει έτσι ένα, κάνει έναν ωραίο συνδυασμό. Μ' αρέσει πολύ. Εντάξει, σαν το μετσόβο, παιδιά, δεν είναι. Κακά τα ψέματα, αλλά μπορεί να τα έχουμε και όλα. Λοιπόν.
Λοιπόν, είναι μαξιλαροθήκες. Όπα, έτσι. Είναι μαξιλαροθήκες, έχει δύο μέσα, το γράφει και εδώ. Και είναι πάρα πολύ απαλές, σαν φλύς είναι. Είναι ό,τι πρέπει εδώ για το χειμώνα, παιδιά, γιατί να ξαπλώνεις στο κρεβάτι και να σε μπαίνεις μέσα σε κρύα σεντόνια δεν λέει. Οπότε αυτές οι μαξιλαροθήκες, έχω πάρει και σεντόνια, σας τα δείξω μετά, τα οποία τα βάζεις κάτω και είναι και με λάστιχο, αγκαλιάζουν το... Θα σας τα δείξω σε λιγάκι, αυτά τα βρούμε. Λοιπόν, και είναι έτσι, εφαρμόζουν κιόλας πολύ ωραία και είναι τέλειες. Είναι τέλειες και για μας και για τα παιδιά είναι τέλειες. Και πήρε δύο χρώματα, κρύ και μπλε. Ήθελα να πάρω και μπορντό, αλλά δεν είχε. Είχε μόνο σε καρό που συνδύαζε μπορντό. Τα οποία εγώ τα καρό γενικά δεν τα πολύ συμπαθώ, οπότε δεν πήρα. Δεν πειράζει και αυτά καλά είναι. Έτσι κι αλλιώς το Lidl φέρνει μέσα στο χειμώνα, φέρνει τόσα πολλά πράγματα για το σπίτι. Οπότε όταν θα ξαναφέρει κάτι αντίστοιχο που μου αρέσει, θα το πάρω. Α, βρήκα άλλη μια ζελατίνα. Οπότε μάνι μάνι γίνανε τέσσερις. Τώρα έχω πάρει πέντε, δεν το θυμάμαι. Τέσσερις θυμάμαι σίγουρα πήρα. Αχ, βρήκα μια αδυναμία μου μεγάλη. Γι' αυτό σας λέω, κάνα τα σταλίες δηλαδή, δε, τέτοιο. Πήρα ένα μεγάλο sushi box. Μ' αρέσει πάρα πολύ το sushi. Γενικά μ' αρέσει πάρα πολύ η Ιαπωνέζικη και η Κινέζικη κουζίνα και η Ταϊλανδέζικη μ' αρέσει πάρα πολύ. Πριν τον κορονοϊό πηγαίναμε και σε αρκετά μαγαζιά με κινέζικη κουζίνα εδώ που έχουν φοβερά μπουφέ, ατελείωτα μπουφέ. Τα γεμίζουν συνέχεια γλυκά της Παναγιάς στα μάτια, εκτός από τα φρέσκα ψάρια και τα καρύδες και καβούρια και. Και όλα τα υπόλοιπα που φτιάχνουν με χοιρινό. Καλά, το χοιρινό εγώ δεν το τρώω, αλλά φτιάχνουμε μοσχάρι με κοτόπουλο, ό,τι θες φτιάχνουν. Μου αρέσει πάρα πολύ και μας λείπει τώρα η αλήθεια είναι μας λείπει ένα χρόνο να έχουμε πάει καθόλου. Γενικά τα έχουμε κόψει ένα χρόνο όλα τα πάντα, λίγα πράγματα κάνουμε. Και αυτό το είδα τώρα, το είχε και σε καλή τιμούλα, λέω πάρτο. Έχει ωραίους συνδυασμούς μέσα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσοι τρώτε σούσι και αν σας αρέσει, εγώ τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αρέσει και στο γιο μου το μεγάλο. Λοιπόν, πήρα σταφυλάκι. Είχε σταφυλάκι μόνο. Είχε σε τέτοια συσκευασία μόνο. Πώς το λένε, το περσινούλι. Μόνο κόκκινο και έχει και αυτή τη δίχρωμα. Και επειδή αυτή τη συγκεκριμένη την έχω ξαναπάρει και είναι ωραία τα σταφυλάκια, λέω πάρε τη δίχρωμα. Λοιπόν. Πήρα και ένα χυμούλι για να συμπληρώνω για να βάζω στο ρόφημα μαζί με το γάλα μου. Ο άντρας μου το πίνει σκέτο το ρόφημα, μόνο με γάλα. Εμένα μου αρέσει με το μαζί με χυμούλι. Πιο και λίγο. Λοιπόν, πήρα δύο τεμάχια από 400 γραμμάρια. Είναι κιμάς από γαλοπούλα, τα οποία μάλλον θα τα κάνω και φτεδάκια για τα μικρά. Και για τον γιο μου το μεγάλο. Βασικά, αυτό που έχουμε πει με τον άντρα μου είναι πλέον ότι εγώ μαγειρεύω για τα παιδιά τα τρία και εμεί τρώμε σαλατούλε. Και αν υπάρχει κάτι από αυτά που έχω μαγειρέψει που μπορούμε να το βάλουμε σε σαλάτε, όπω α πούμε προχτέ είχα κάνει μοσχάρι κρέα στο φούρνο με πατατούλε και πήρα, δεν πήραμε τι πατάτε, πήρα λίγο σκέτο μοσχάρι, το κόψα κομματάκια, το ρίξαμε στη σαλάτα μα και ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε πήραμε και την πρωτεΐνη μα. Και γενικά έχω αρχίσει και περιορίζω τις ποσότητες που μαγειρεύω για να φτιάχνουμε καλύτερα τις σαλάτες μας. Καροτάκια για όλους μας. Εννοείται. Χωρίς καρότο δεν ζούμε. Όπα. Τα γκρέμισα. Λοιπόν, ντοματάκια. Αυτά τα ντοματάκια από το Lidl είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ νόστιμα. Δεν είναι bio, έτσι. Έχει και bio. Είναι πολύ πιο ακριβά και πολύ πιο μικρή συσκευασία. Εμάς παιδιά δεν μας φθοράει, οπότε αναγκαστικά παίρνω αυτή που είναι πολύ πιο μεγάλη στα 500 γραμμάρια. Ναι, στα 500 γραμμάρια. Αλλά έχουν βγει πάρα πολύ νόστιμα αυτά τα συγκεκριμένα τα ντοματάκια, αυτή η ποικιλία δηλαδή που έχει. Πήρα όμως bio αυτές τις πιο μεγάλες ντοματούλες, οι οποίες χρησιμοποιώ όταν μαγειρεύω και βάζω ντομάτα φρέσκα. Προσπαθώ να αποφεύγω τον ντοματοπελτέ όσο γίνεται. Εντάξει, πάντα έχω, γιατί μπορεί να μην έχω ντομάτα φρέσκα, οπότε να μπορώ να μαγειρέψω. Αλλά προσπαθώ όσο το δυνατόν να βάζω φρέσκα ντομάτα. Και παίρνω bio γιατί εντάξει, είναι πιο μικρή ποσότητα που χρησιμοποιώ σε αυτές τις ντομάτες.
Οπότε και γι' αυτό παίρνω bio. Είναι πιο ακριβά, σωστό. Αλλά αυτά επειδή κάνουμε τρελή κατανάλωση όλοι. Είναι. Συγγνώμη. Είναι σαν να τρως κερασάκια. Τρώμε όλοι. Φανταστείτε, βάζω πιστημικές στο σχολείο, τις βάζω, τις τα πλένω, τις τα στεγνώνω και τις βάζω μέσα στο ταπεράκι για το φαγητό τις μερικές φορές μαζί με ψωμάκι και με κάτι άλλο και το τρώει, τις αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και αδειάσαμε και τη δεύτερη τσαντούλα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το σούπερ μάρκετ σήμερα, ξέχασα να το πω. Είπαμε, είναι extra, 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 extra large. Ναι. Ελπίζω να μην σας λέω πολλά και σας κουράζω. Προσπαθώ να σας τα εξηγώ γιατί σας αρέσει από ό,τι μου έχετε πει. Λοιπόν, αν σας κουράζει κάτι μπορείτε να μου το γράψετε φυσικά ή αν θέλετε να αλλάξω κάτι. Πήρα μπροκολάκι, κάτω ψημένο, είναι στο 1 κιλό. Με βοηθάει πάρα πολύ αυτή η συσκευασία γιατί μπορώ να παίρνω όση ποσότητα θέλω να φτιάχνω για μας ή και για τα μικρά. Δηλαδή μπορώ να βάλω 2-3 κομμάτια, ας πούμε, μέσα σε κάποιο ρύζι, ας πούμε, παραδείγματος που φτιάχνω, ή να βάλω παραπάνω και να το κάνω στο φούρνο να αφήσει τα υγρά του, αλλά το βάζω στο φούρνο, βγάζει τα υγρά του, το στεγνώνω, το στραγγίζω και μετά όπως είναι έτοιμο τραγανό, δηλαδή ίσα που έχει αρχίσει και παίρνει λίγο και καψαλίζει που λέμε, γιατί είναι πάρα πολύ τραγανό έτσι και μας αρέσει πολύ να το βάζουμε σε σαλάτες να το τρώμε και το τρώνε και τα παιδιά έτσι, τους αρέσει πολύ. Γενικά το μπρόκολο είναι ένα, πώς το λένε, είναι ένα λαχανικό το οποίο μπορείς να το καθαρίσεις και ομό και να το φας, να το πλύνεις πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, σπανάκι με ολόκληρο φύλλο. Έχετε γράφει blood spinach, blood είναι το φύλλο, που σημαίνει ότι είναι ολόκληρο το φύλλο, δεν είναι κομμένο και αυτό κατεψυγμένο είναι. Και αυτό είναι στο 1 κιλό, εδώ. Αυτό όταν κάνω διάφορα, από σπανακόριζο μέχρι να βάλω στις σαλάτες μέχρι να φτιάξω αυγά με σπανάκι. Χίλια δύο πράγματα μπορείς να κάνεις με αυτό. Το έχω εντάξει πάρα πολύ και με έχει βολέψει γιατί το έχω στην κατάψυξη, δεν μου πιάνει χώρο. Το σπίτι γενικά σας έχω πει ότι είναι μικρό. Προσπαθώ να τα όσο πιο πολύ μπορώ να γίνομαι όλο και πιο πρακτική και να μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε να το τρώμε, να το ευχαριστιόμαστε ή γενικά να έχουμε πράγματα εδώ μέσα να κάνουμε καλύτερα τη ζωή μας. Αλλά να χωράνε κιόλας, δεν μπορούμε να ζούμε κιόλας εδώ μέσα. Λοιπόν, φετούλες. Δύο πήρα. Είναι στα 200 γραμμάρια. Και λέει original γκρίχισε φέτα. Αυθεντική λέει ελληνική φέτα. Και τώρα μια και είπε. Είναι από τα Τρίκαλα. Αυτό ήθελα να δω. Είναι από τα Τρίκαλα, παιδιά. Αυτή η φέτα έρχεται. Λέγεται La Farm, 42% το ΤΑΦΚΑΠΑ, Τρικαλά λέει. Άρα, αστά, Λίγκλ έχει ελληνική τρικαλινή φέτα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να βάλω λίγο τα πράγματα γιατί έχει γίνει βουνό εδώ πέρα. Δεν έχω που να τα βάλω. Και είναι αρκετά ακόμα τα υπόλοιπα, οπότε επιστρέφω. Επανήλθα, λοιπόν, μάζεψα ό,τι είχα βγάλει ως τώρα για να σας δείξω και τα υπόλοιπα. Βρήκα το γιαουρτάκι αυτό που μας δώσανε δωρεάν από το Lidl, αυτό με την κάρτα που είναι το όσοι ξέρετε. Γιατί υπάρχει και στην Ελλάδα, υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες όπου υπάρχει το Lidl βασικά, το έχουν κάνει αυτό τώρα. Και σου βγάζει αυτό το Lidl Plus και σου έχει μέσα δωρεάν κουπόνια, μπορείς να πάρεις κάποια προϊόντα όπως αυτό ας πούμε εγώ το πήρα δωρεάν. Το οποίο είναι ένα γιαουρτάκι 1,8% λιπαρά λέει και έχει διάφορα berries μέσα, αυτά εδώ. Φράουλα, raspberries, blackberries. Box. Και το κάνεις με αυτό και έχει και κουπόνια εκπτώσεις και τέτοια. Όσοι δεν το ξέρετε, μπορείτε να μπείτε μέσα να το δείτε. Λοιπόν, πήρα ένα φρισκέζε ή στην Ελλάδα το γνωρίζουμε ως κότα τσις. Απαραίτητο ειδικά για τη διατροφή μας. Βρήκα και τα άλλα δύο μοτσαρελάκια, να τα. Τελικά ήταν σε άλλη τσάντα, δεν ήταν σε αυτή που πριν. Λοιπόν, πήρα επίσης λευκό τυρί, σκληρό λευκό τυρί. Μοιάζει με τη φέτα, δεν είναι φέτα. Αυτό το πήρα γιατί θέλω να δοκιμάσω να φτιάξω μία συνταγούλα. Και είπα να μην βάλω φέτα, να βάλω αυτό, γιατί όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει να κάνω πίτες και τέτοια. Με εμένα η φέτα είναι πολύ πιο γευστικό, δεν το συζητώ. Αλλά επειδή
Αυτό δεν είναι τόσο αλμυρό όσο είναι η φέτα. Μου βγαίνει λίγο καλύτερο στη γεύση και στέκεται καλύτερα. Τέλος πάντων, θέλω να δοκιμάσω κάτι που είδα στο ίντερνετ, σε ένα βίντεο, στο YouTube. Αν μου βγει καλό, θα το δοκιμάσω μετά και με φέτα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η συνταγή τη δείχνει με φέτα, δεν τη δείχνει με τέτοιο. Την πήρα όμως να το δοκιμάσω. Γενικά, όταν κάνω δοκιμές, με φέτα παίρνω συνήθως αυτό και όταν μου βγει μετά, το κάνω και με φέτα. Λοιπόν, πήρα δύο αλαντικά. Είναι με, πες το, με κοτόπουλο και γαλοπούλα. Δείχνει εδώ. Σαν βασικά μορταδέλα λέει ότι είναι. Είναι αυτό. Και το σκέτο δηλαδή, το απλό. Και πήρα και με πάπρικα. Γλυκιά πάπρικα. Νομίζω το έχω ξαναπάρει αυτά. Καλά πρέπει να ήταν. Για... Ναι, αν θυμάμαι καλά, καλά ήταν. Τελικά πήρα 4 μοτσαρέλα, δεν πήρα 3. Κακιά άλλη. Πήρα ένα γεύμα. Το οποίο το βάζεις στην κατσαρόλα. Και γίνεται έτοιμο μέσα σε 5-10 λεπτά. 10 λεπτά, κάτι τέτοιο. Είναι στα 750 γραμμάρια. Τα έχω ξαναδείξει αυτά. Είναι πένες με γκοργοντζόλα, δηλαδή με blue cheese. Όσοι ξέρετε. Ή τέλος πάντων το γκοργονζόλα δεν ξέρω αν είναι το ίδιο με το blue cheese, αλλά μοιάζουν. Και έχει και blood spinach λέει, δηλαδή σπανάκι. Έχει και ζάνε σος, κρέμα γάλακτος λέει και τυράκι. Ωραίο είναι σαν γεύμα. Σας έχω πει, μου λένε τα χέρια και επίσης τα φτιάχνει και ο γιος μου μεγάλος όταν δεν έχουμε φαΐ και δεν είμαστε εδώ. Δεν έχουμε μαγειρέψει δηλαδή, μπορεί να είμαστε κάπου έξω. Οπότε έχει μια εναλλακτική. Μισό λεπτό να το βάλω στην κατάψυξη γιατί. Τι κάνω, τρομοκρατήσω τα φώτα. Με φαντασματάκια έχουμε εδώ μέσα. Λοιπόν, να το βάλω εγώ στην κατάψυξη γιατί θα έχει αρχίσει ήδη και υδρώνει απ' έξω η σακούλα να μην ξεπαγώσει. Εντάξει, κατάφερα, το έβαλα. Λοιπόν, πήρα αυτό το οποίο στραπατσαρίστηκε για κάποιο λόγο, το καημένο το κουτάκι. Αυτά τι είναι, είναι σουδάκια στην ουσία. Το οποίο είναι γεμισμένα με σαν τη γη είναι. Είναι κατεψυγμένα. Αυτό είναι το προϊόν που σας είπα ότι το πήραμε έκπτωση γιατί το είχε με κουπονάκι. Το είχε μείον 30% νομίζω. Όσα και να παίρνεις. Εγώ πήρα ένα γιατί λέω μήπως φτιάξω κανένα προφιτερόλ. Που να με εμπνεύσει. Να φάω καμιά έμπνευση. Κατά τα άλλα κάνω δίαιτα θα μου πεις. Εντάξει, είπαμε. Όλα. Α, αυτά εδώ είναι. Η φτώχεια, ο κοροναϊός και ο εγκλισμός. Ναι, το φάγες αγάπη μου το γιαουρτάκι σου. Όχι. Τι όχι βρε, αφού έχεις γίνει άσπρος. Αυτά πρέπει να τα βάλω κατάψυξη. Μισό λεπτό θα σταματήσω και να καθαρίσω λίγο και το γιο μου γιατί το έχει πάσει σε λήψη το γιαούρτι, το έχει κάνει έμπλαστρο. Πόσα μπορούν να γίνουν την ώρα που κάνεις ένα απλό haul. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή σταμάτησα. Έβαλα αυτό που σας έδειξα στην κατάψυξη. Άλλαξα, πώς θέλω να καθάρισα το μικρό. Τον άλλαξα γιατί είχε κάνει κακά του. Άλλαξα το παιδικό γιατί είχε τελειώσει και το λαμβάνει άλλο. Πόσα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν την ώρα που εγώ πρέπει να κάνω βίντεο. Θέλω να κάνω βίντεο μάλλον. Λοιπόν, και αυτή η σακούλα το υπόλοιπο που έχει είναι 7 λίτρα γάλα. Τώρα μην σας τα βγάλω όλα. Είναι 7. Εντάξει. Είναι bio και είναι 1,5%. 7 μπουκαλιά γάλα. Και πάμε στην τελευταία. Γιατί άδειασε και αυτή στην ουσία. Με τα γάλα δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Μια χαρά. Οπότε να βάλω λίγο και τα γάλα στο ψυγείο και να σας δείξω και το τελευταίο το οποίο νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ πάλι. Πήραμε. Ωραία. Πολύ ωραία μας. Είναι με σοκολατάκια. Σας το έχω ξαναδείξει αυτό. Είναι για τα Χριστούγεννα. Είναι από το 1 μέχρι το 24 και μετράς κάθε μέρα και ανοίγεις υποτίθεται πάνω σοκολατάκι. Εμείς βέβαια δεν περιμένουμε. Κάθε μέρα τρώμε από 2-3 τα μικρά. Αλλά είναι η χαρά μας όλοι το ότι διαλέγουμε ας πούμε τετραγωνάκια. Έχει τετραγωνάκια εδώ. Ξαναφαίνονται. Να τα, όπως αυτό εδώ ας πούμε, έχει ένα τετραγωνάκι, τσακ το βυθίζεις μέσα και από την πίσω μεριά εδώ, από τη μέσα, κάθε φορά που ανοίγεις ένα τετραγωνάκι, έχει και ένα μίνιον, ας πούμε αυτό. Εδώ πέρα έχει ένα Paw Patrol. Και μετά εμείς αυτά τα παίρνουμε, τα κάνουμε κολλάζ, τα κόβουμε και τα κάνουμε κολλάζ και φτιάχνουμε διάφορα με τα παιδιά. Οπότε είναι διπλό το και η σοκολάτα και το κολλάζ μετά. Και έχουμε πάρει αυτό με τα minions και το Paw Patrol τώρα.
Την άλλη φορά είχαμε πάρει με τη Μαδαγασκάρ και τους πιγκουίνους και τη Hello Kitty, νομίζω. Ναι. Μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Όπα. Θα μου πέσουν. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα τα σεντονάκια που σας έλεγα που πήρα, που είναι φλής. Αυτά εδώ είναι, αυτό το μπορντό. Αχ, μου αρέσει μόνο που τα κουμπάω. Τέλεια. Είναι στην ουσία 2x2 αυτό. 2x2 μέτρα. Εμάς είναι ένα 80x2 το. Βασικά είναι, σου λέει, κάνει για ένα 80 και 2x2. Οπότε είναι κομπλέ. Και μετά που πλένουν και μαζεύουν λίγο, εγώ τα προτιμάω αυτά που είναι λίγο πιο άνετα. Γιατί μετά δεν είναι τσίτα να προσπαθεί να βάλει το σεντόνι και να σου φύγει από την άλλη. Και αυτά μπαίνουν μια χαρά. Είναι πάρα πολύ καλά. Αυτά του. Πώς το λένε, του Lidl. Έλα. Oh, έχω κουραστεί λιγάκι, αλήθεια είναι. Τώρα και γι' αυτό κολλάω. Λοιπόν, έχω πάρει αυτό το μπορντό. Όλα αυτά που θα σας δείξω έχουν το ίδιο μέγεθος. Και τα έχει και σε πολύ καλή τιμή. Γιατί αυτό το μέγεθος, αν πας αλλού, μπορεί να το βρεις και 25 ευρώ. Λοιπόν, το Lidl το έχει κοντά 10 ευρώ, κάτι λιγότερο από 10. Μπλε σκούρο, αυτό του Navy, του στρατού, του ναυτικού, ρε παιδί μου, το μπλε σκούρο, πολύ ωραίο. Είναι και οι, πώς το λένε, και οι μαξιλαρωθήκες που πήρα το ίδιο. Πολύ ωραίο. Ήθελα να πάρω και παπλωματοθήκη που είχε πάρα πολύ ωραία. Σε αυτή την υφή, έτσι, τυφλή, στην ζεστή. Και είχε πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο θέμα. Βασικά είχε δύο λαφάκια, ήταν άσπρο με γκρι. Είχε χιόνια. Και είχε δύο λαφάκια, τα οποία ήταν έτσι, ρε παιδί μου. Τα δύο λαφάκια, με τα κερατάκια του και αυτά. Και ήταν έτσι πολύ γουτσου-γουτσου. Πάρα πολύ όμορφο. Αλλά δεν είχε στο μέγεθος που είναι το δικό μας το. Η δική μας, το δικό μας το πάπλωμα. Είχε για μονό και το ημίδιπλο. Δεν είχε για διπλό πάπλωμα. Εμείς έχουμε διπλό πάπλωμα. Δεν είμαστε Γερμανοί, δεν περισσότεροι έχουν καθένα το πάπλωμά του. Εμείς έχουμε πάρει διπλό πάπλωμα. Λοιπόν. Και γκρι. Βασικά όχι μόνο Γερμανοί, και είναι και πολλοί Έλληνες που ξέρω, πολλούς δηλαδή που χρησιμοποιούν έτσι διπλά πάπλωματα. Όχι διπλά, δύο μονά πάπλωματα σε διπλό κρεβάτι. Εμείς μας αρέσει το διπλό πάπλωμα. Λοιπόν, και σε γκρι. Εγώ στη φωτογραφία όταν το είχα δει στο προσπέκτους, νομίζω ότι ήταν άσπρο, και το είδα από κοντά ήταν γκρι. Αυτό ήταν θρακί βασικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ καλό. Και είχε και τις μαξιλαροθήκες. Την μέρα που δεν βρήκα μαξιλαροθήκη ήταν για τον Μπορντό. Αλλά δεν πειράζει, γιατί στον Μπορντό μπορώ να βάλω και τις μπλε και τις γκρι. Μια χαρά. Και μπορεί κάποια στιγμή να φέρει και Μπορντό. Λοιπόν, κάτσε να τα πάρω αυτά από εδώ, γιατί γέμισε κόσμο. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε. Τα στίβαξα εκεί. Λοιπόν. Ευτυχώς είμαι άνθρωπος που έχω τεράστια υπομονή και μπορώ και καταφέρω και φτιάχνω πολλά βίντεο. Παρόλο τις δυσκολίες που βγαίνουν, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά. Λοιπόν, και πήρα και αυτοκόλλητα για τα τζάμια. Για τα βάλουμε με τα μικρά. Του αρέσει τη σκέλα να βάζουν αυτοκόλλητο, οπότε πιστεύω θα του ευχαριστούν πάρα πολύ. Λοιπόν, πήραμε αυτό. Έχω πάρει 4 σχέδια. Έχω πάρει αυτό. Ωραία, πήραμε αυτό. Τέλεια. Έχω πάρει αυτό με τις χιονονιφάδες. Διάφορα σχέδια με χιονονιφάδες. Και. Γλίτσα εκεί, βρε. Γλίστρα. Θα βάλουμε στο σακούλο. Έχω πάρει και αυτό. Πάω λίγο πίσω. Να το. Που έχει τα λαφάκια πάνω. Και έχει και αυτό λίγες μικρές χιονονιφάδες. Αυτό τα είχε λιγότερο από 1 ευρώ το κομμάτι. Και πήραμε και φυσικά με πες τους. Με χιονάνθρωπους. Και χιονονιφάδες πάλι. Και επειδή δεν έχω και πάρα πολλά τζάμια, να σας πω την αλήθεια, θα βάλουμε στο σαλόνι και στο δωμάτιο. Θα βάλω και εδώ στην κουζίνα, δεν ξέρω αν θα βάλω γιατί είναι λίγο επικίνδυνο εδώ. Τέλος πάντων. Και άμα περισσέψω, θα βάλω και εδώ πέρα το μόνο τζάμι ακόμη που έχω. Στο γιο μου μέσα δεν ξέρω αν θα θέλει. Θα τον ρωτήσουμε αν θέλει να του βάλουμε και στα δικά του τα τζάμια. Άμα δεν θέλει, για τα μικρά δηλαδή, έτσι για να το ευχαριστηθούν, το πολύ πολύ να βάλουμε και εδώ να τα έχουμε. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Τελείωσε επιτέλους. Φτάσαμε σε 40 λεπτά βίντεο για να τελειώσουν τα ψώνια. Αλλά ήταν πάρα πολλά τα πράγματα.
Και αυτή τη βδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας, γιατί είναι Δευτέρα σήμερα, εντωμεταξύ η ώρα είναι 12 και 4 και εγώ πρέπει να βάλω τώρα το καινούριο βίντεο να φαίνεται, να σας δείξω, και ακόμη δεν έχω τελειώσει αυτό το βίντεο. Γιατί είναι Δευτέρα σήμερα και έχουμε καινούριο βιντεάκι. Δεν πειράζει, θα καθυστερήσει λίγο. Έτσι κι αλλιώς σας έχω πει από τις 12 μέχρι τις 1 μπαίνει. Βασικά στην Ελλάδα είναι 1 με 2. Γερμανία είναι 12 με 1. Για να προλαβαίνω να κάνω κι εγώ τις δουλειές μου και να προλαβαίνω να είμαι και εκεί όταν γίνεται η πρεμιέρα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να επικοινωνώ μαζί σας. Λοιπόν, να μην σας ζαλίζω άλλο. Ελπίζω να μην σας κούρασα με αυτό το βίντεο γιατί βγήκε πολύ μεγάλο. Είναι από τα μεγαλύτερα νομίζω βίντεο που έχω κάνει στο Supermarket Haul. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφούλα όσοι είστε καινούργοι ή αν είσαι παλιός, είσαι ξεγραφή και μπορείς να ξαναγραφτείς, δεν σου κρατάω κακία. Λοιπόν και ευχαριστώ θερμά όλους μα όλους τους συνδρομητές που είστε και παραμένετε εδώ και στηρίζετε αυτό το κανάλι και εμένα προσωπικά και χαίρομαι πάρα πολύ όταν διαβάζω τα σχόλιά σας και μιλάμε. Και έχετε έρθει πάρα πολύ και στο Instagram, έχει μεγαλώσει η παρέα μας και περιμένω ακόμη περισσότερους για να μπορείτε και όσοι θέλετε μπορείτε στο Instagram να μου στέλνετε και τις ιδέες σας για βίντεο και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι κι αλλιώς ό,τι υπάρχει στο Instagram μένει εκεί γιατί είναι privé τα οι συζητήσεις, δεν τους βλέπει κανένας άλλος. Οπότε μπορείτε να μου στείλετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Δεν δημοσιεύω τίποτα δημόσιο με το όνομά σας. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλάκια πολλά. Σας αγαπώ πολύ. Τσάω!